Παραπάνω στην προσομοίωση των συνθήκων που οδήγησαν στην ανίποτη τραγωδία στο Μάτι, κλήθηκαν να ανταποκριθούν πυροσβεστική, λιμενικό, ΕΚΑΒ, αστυνομία και σύσσωμες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, δήμων και περιφέρειας. Η φετινή άσκηση Διαπυρός 2022 είχε σκοπό να δοκιμάσει τις δυνατότητες και τη συνεργασία των αρχών με πρωταρχικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής κάτω από τις ίδιες εφιαλτικές συνθήκες. Διότι είναι εγκλωβισμένοι τουλάχιστον 20 άτομα. Στόχος να εντοπιστούν οι αδυναμίες και να βρεθεί τρόπος άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης σε ανάλογα περιστατικά. Σύμφωνα με το σενάριο, η φωτιά ξεκίνησε από Ελαιώνα, όπου πολίτης έκαιγε χόρτα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η φωτιά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κλήγοντας σπίτια και τις ευαίσθητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα λινοπεράματα. Η περιοχή που πραγματοποιούμε την άσκηση εκπαίδευση είναι από τις επικίνδυνες του Ηρακλείου, διότι υπάρχουν οι επιχειρήσεις που συνυπάρχουν μεγάλες επικινδυνότητες μαζί με κατοικίες, με χώρους εστίασης. Παγιδεύοντας ταυτόχρονα πολίτες στα σπίτια τους, εργαζομένους αλλά και παραθεριστές. Να κάνουμε και διάσωση και προληπτική απομάκρυνση πολιτών, να δούμε τη δυσκολία του εμείς, να τη δουν οι φορείς που συμμετέχουν, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και ανταποκρίθηκαν με πολύ ζήλο. Με όλους τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας παρόντες, λαμβάνεται η απόφαση να σταλεί μήνυμα εκένωση σε όλους τους πολίτες, μόνη διέξοδος ή εκένωση διαθαλάσσης. Εμείς δεν ξέρουμε ποιοι υπάρχουν αυτοεξυπηρετούμενοι, υπάρχουν μη εξυπηρετούμενοι. Εκένωση σε δύσκολη βιομηχανική περιοχή, παρέχοντας όλα εκείνα τα μέσα τα οποία υποβοήθησαν το έργο της πυροσβεστικής. Είμαστε έτοιμοι και θέλω να πιστεύω ότι και οι Δήμοι στην κατεύθυνση αυτή έχουν πράξει ανάλογα, έχοντας τα σχέδια όπως χρειάστηκε. Να πέσουν στο τραπέζι σας σχέδια εκένωσης. Να διασώσουμε ανθρώπους, να διασώσουμε τα αγαθά τους, να διασώσουμε το περιβάλλον. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή, θα έλεγα, άποψη σχετικά με τους κινδύνους οι οποίοι παγορεύονται από την πυρκαγιά. Υπό τον κίνδυνο εκρήξεων, η πυροσβεστική αναγκάζεται να κατεβάσει ερπίστριο φορό όχημα και ειδικές δυνάμεις στην παραλία, την ώρα που σκάφη του λιμενικού, ρημουλκά, ναυαγοσωστικά και ιδιωτικά σκάφη καλούνται να βοηθήσουν στη διάσωση δεκάδων εγκλωβισμένων. Πραγματοποιήσαμε οργανωμένη απομάκρυνση από τις κατοικίες για να αποφευθεί ο κίνδυνος. Πραγματοποιούμε και διάσωση λουόμενων στο λιμανάκι της Παντάνασας, πλησίων που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις, λόγω της επέκτασης της πυρκαγιάς, που δεν μπορούν να διαφύγουν. Συζητάμε να γίνονται αυτές οι ασκήσεις για να συμμετέχουμε και εμείς ως εθελοντές, δοκιμάζουμε και εμείς τα δικά μας συστήματα, τους δικούς μας χρόνους αντίδρασης. Και είμαστε σε μια περιοχή που, όπως ακούσατε, είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και αν απαιτηθεί, θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους. Επιχειρήσεις εκένωσης πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε ορεινούς και παραθαλάσσιους οικισμούς της Κρήτης, γεγονός που ανέδειξε την ανάγκη δοκιμασίας και ταχύτερου συντονισμού των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Όλη αυτή η προσπάθεια στόχο έχει να θωρακίσει την περιοχή από ατυχήματα που μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο τόσο τις ίδιες επιχειρήσεις αλλά και τους κατοίκους.